Η Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Εύρου μας προσκαλεί στα εγγένεια της έκθεσης ζωγραφικής του Γιάννη Βαρσαμούδη με θεματογραφία «Τοπία και πρόσωπα» που θα γίνουν τη Δευτέρα 29 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στο Νομαρχείο στην Παραλιακή της Αλεξανδρούπολης. Η έκθεση θα έχει και μουσική επένδυση από το σχήμα AXD Ensemble που απαρτίζεται από εξαίρετους μουσικούς και συγκεκριμένα τους Νίκο Κατσούλη στο φλάουτο, Τόλι Κουγιουμτζή στο σαξόφωνο, Μπάμπι Τσακαλίδη στα πλήκτρα και Άγγελο Τσακμάκα στην τρομπέτα. Η έκθεση θα διαρκέσει έως και την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου και θα λειτουργεί από τις 8 έως τις 11 το βράδυ. Η πολιτιστική δράση τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, ενώ η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Θα παρακολουθήσει μια δουλειά με πορτρέτα και τοπία, τα οποία είναι δουλειά τελευταίων 3 χρόνων τουλάχιστον. Θα είναι κάτι πολύ ωραίο, διότι συνδυάζω και δύο διαφορετικές, ας πούμε, τεχνικές. Ας πούμε, τη τεχνική του παστέλ, τη τεχνική της ακουαρέλας. Επίσης, την ξηρά ζωγραφική με κάρβουνο και μολύβι. Οπότε θα υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία και από θέμα, αλλά και από θέμα τεχνικής και υλικών. Τι σας κάνει να δημιουργείτε αυτά τα έργα, από τι παίρνετε έμπνευση? Έμπνευση παίρνω και από την καθημερινότητα και από το διαδίκτυο. Πολλές φορές τα οποία χρησιμοποιώ και το Google Earth, το οποίο είναι ένα μεγάλο εργαλείο, το οποίο μπορείς, ας πούμε, να πάρεις και στιγμές, ας πούμε, αυθόρμητες και όχι, ας πούμε, μια φωτογραφία, η οποία είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι και πιο στημένο, ας πούμε. Και ουσιαστικά είναι συνδυασμός διαδικτύου και καθημερινότητας. Είναι και φωτογραφίες δικές μου, όπως, ας πούμε, της Αλεξανδρούπολης που έχω σε αυτή την έκθεση. Είναι μια φωτογραφία δική μου, για παράδειγμα, που είχα βγάλει εγώ. Και άλλες πολλές. Ο Γιάννης Βαρσαμούδης είναι καλλιτέχνης που ζει και εργάζεται στην Αλεξανδρούπολη. Ζωγραφίζει και σχεδιάζει πορτρέτα, φιγούρες και τοπία. Τα υλικά που χρησιμοποιεί είναι απαλό παστέλ, κάρβουνο, γραφίτης και ακουαρέλα. Παρουσιάζει τη δουλειά του τόσο σε ατομικές όσο και σε ομαδικές εκθέσεις. Επίσης έχει συμμετάσχει σε διαγωνισμούς ζωγραφικής, στους οποίους έχει κερδίσει και βραβεία. Με την τέχνη, με τη ζωγραφική ασχολούμαι ουσιαστικά από το 2018. Εντάξει, σαν παιδιά λίγο πολύ όλοι έχουμε ασχοληθεί. Ήταν κάτι που μου άρεσε και το είδα κάτι πολύ δημιουργικό και ότι μπορεί να έχει και μέλλον, όπως αυτή τη στιγμή, ας πούμε, που είναι μια προσωπική έκθεση. Και βλέπω ότι όσο πιο πολύ ασχολούμαι, τόσο πιο πολύ εξέλιξη υπάρχει και καλλιτεχνικά και σε θέμα εκθέσεων κοινωνικά, μπορώ να το πούμε, και από κοινό, και είναι κάτι το οποίο είναι μια προσφορά ταυτόχρονα και στην κοινωνία την ίδια, σου.